Εδώ είμαστε λοιπόν, μετά από το μουσικό διάλειμμα, συνεχίζουμε με το Δήμαρχο της Βέρειας στην παρέα μας. Ακούτε ράδιο Αβένα 97 και 7, Νίκος Βουδούρη, Σοφία Τσεκούρα. Και η ερώτηση που θέλω να κάνω εγώ στο Δήμαρχο είναι αυτό το μεγάλο, τεράστιο θέμα που έχουμε στην πόλη μας με τα σκυλιά, που δεν μπορείς να κυκλοφορείς ούτε στο κέντρο της πόλης πλέον. Είναι ακόμη και μπροστά στο Δημαρχείο. Πιστεύω πως το έχετε αντιληφθεί κι εσείς αυτό, ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και θα ήθελα πολύ να μου πείτε τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε. Αν υπάρχει κάτι βέβαια στα άμεσα σχέδιά σας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες μας σήμερα που φοβούνται να βγουν ακόμη και έξω από το σπίτι τους. Καταρχήν, Σοφία, ας ακούσουν τα φιλοζωικά σωματεία, να ξέρεις, θα σε μαλώσουν πάρα πολύ για αυτά που λες. Λοιπόν, όπως θα ξέρετε, τις πρώτες μέρες που αναλάβαμε έγινε σε συνεργασία με κάποια φιλοζωικά σωματεία μια πολύ σοβαρή προσπάθεια με τη βοήθεια ενός κτηνιάτρου διαπιστευμένου και μιας εθελόντριας από πλευρά του Δήμου Βέρειας κτηνιάτρου επίσης. Εμβολιάστηκε και στηρώθηκε ένας μεγάλος αριθμός αδέσποτων ζώων. Από εκεί και πέρα εμείς συνεχίζουμε αυτό το οποίο ξεκινήσαμε. Για πρώτη φορά ο Δήμος παίρνει ως ειδικό συνεργάτη κτηνίατρο, το οποίο βέβαια δείχνει και την προτεραιότητά του σε αυτό το θέμα, αλλά και το ότι αντιλαμβάνεται ακριβώς το πρόβλημα που υπάρχει. Για μας η λύση του προβλήματος, η μόνη νόμιμη λύση, έτσι, είναι η στήρωση των ζώων, ούτως ώστε με την πάροδο βέβαια του χρόνου, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, να λυθεί σε 6 μήνες ή 1 χρόνο, αλλά με τη στήρωση των ζώων να πάψει να υπάρχει αυτός ο πολλαπλασιασμός, ο ανεξέλεγκτος που υπάρχει σήμερα. Είναι προτεραιότητά μας και το δείχνουμε με τις πράξεις μας. Η κτηνίατρος, η οποία προσελήφθη ως ειδικό συνεργάτης, συνεχίζει τις στηρώσεις, τους εμβολιασμούς κτλ. Θα μπορέσει να βρεθεί ένα μέρος για να στεγαστούν όλα αυτά τα σκυλιά. Ή να το θέσουμε λίγο διαφορετικά. Πολύ σωστή η παρατήρηση. Για να μην παρεξηγηθώ, επειδή μου είπε ότι θα παρεξηγηθώ από κάποια φιλοζωική. Ναι, απλώς να πούμε, Δήμαρχε, αν θέλετε να εξηγήσετε λιγάκι το νομικό καθεστώς, για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορεί ο Δήμος να μαζεύει τα σκυλιά, όπως λέγαμε, στον Πόγια, αλλά υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό καθεστώς, το οποίο δεν το γνωρίζουμε όλοι, γιατί δεν είναι η δουλειά μας να γνωρίζουμε τώρα ο καθένας το καθεστώς που υπάρχει, αλλά θα ήθελα έτσι με 2 λογάκια για να προχωρήσουμε λίγο το θέμα να μας πείτε το νομικό καθεστώς που υπάρχει για τα αδέσποτα. Κατά νόμο λοιπόν ο Δήμος οφείλει να μαζέψει σκυλιά τα οποία είναι επιθετικά. Με ποιο τρόπο αυτό αποδεικνύεται? Δυστυχώς αν προκαλέσουν το οποιοδήποτε πρόβλημα. Και βεβαίως αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι τα καταφύγια που υπάρχουν, έτσι, εκ του νόμου, είναι για να θεραπεύονται εκεί σκυλιά τα οποία είναι τραυματισμένα, είναι, και μετά να αφήνονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Μάλιστα. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο. Ο νόμος λοιπόν, θα λέγαμε ότι εντός εισαγωγικών καλύπτει περισσότερο τα σκυλιά παρά τους ανθρώπους. Δεν βοηθάει λοιπόν στο να περιοριστεί ο ρυθμός των αδέσποτων ζώων. Αντίστοιχη συζήτηση είχε και ο συνάδελφός σας από την Κατερίνη, ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης, ο οποίος δεν είχε διστάσει να πει ότι ο νόμος είναι περίεργος και δεν βοηθάει καθόλου σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Θα βάλουμε στην κουβέντα μας, κύριε Δήμαρχε, και τον πρώην υφυπουργό και πρώην βουλευτή της Συμμαθίας, τον Άγγελο τον Τόλκα, ο οποίος χθες, με αφορμή την είδηση που προέκυψε, την δυσάρεστη είδηση που προέκυψε σχετικά με την απομάκρυση του τερωνίου της Βέρειας, είχατε κατέβει αν δεν απατώ με κύριε Δήμαρχε και με τον Αντιπεριφερειάρχη και με βουλευτές στην Αθήνα για αυτό το θέμα. Ήσασταν και εσείς, δεν ήσασταν? Βεβαίωτατα. Είχατε προτείνει την κουλούρα, αλλά υπήρχε και μια άλλη πρόταση για το κλειδί.
Έτσι, είναι, ναι, κύριε Δήμαρχε. Ναι, ναι. Ωραία. Τώρα, ο κύριος Τόλκας μας ακούει. Ναι, καλημέρα σας, σας ακούω. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τόλκα. Ξέρω ότι θα θέλατε να είστε κοντά μας, αλλά είστε εκτός ημαθίας, οπότε θα αρκεστούμε έτσι και μέσω της τηλεφωνικής επικοινωνίας να πούμε δύο λογάκια σχετικά με το Τελωνείο. Τελωνείο που ήταν ένα θέμα το οποίο και εσείς ως υφυπουργός το είχατε πιάσει. Είναι μια ιστορία από το 2011, αν δεν απατώμε. Τότε λέγανε θα πάει στη Σκύδρα, δεν θα πάει, και τελικά από ό,τι φαίνεται πηγαίνει. Για πείτε μας λοιπόν. Καταρχήν να σας ευχηθώ χρόνια πολλά καταρχήν για την ομορφιά της εορτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατά δεύτερον, καλή αρχή στις ραδιοφωνικές αναζητήσεις και προσπάθειες και καλή επιτυχία. Και να σας επίσης χαιρετούμε στους ακροατές και στον Δήμαρχο. Να σας πω λίγο για το Τελωνείο και το 2011 τι είχαμε διαχειριστεί. Τον 2011, τους τελευταίους μήνες του 2011, είχε προκύψει τότε για την συγχώνευση δημόσιων υπηρεσιών, όπου μεταξύ αυτών ήταν και το Τελωνείο, και εάν αυτό θα έλεγε στην Ιμαθία ή θα πήγαινε στον γειτονικό νομό, τότε επίσης υπήρχε η ανάλογη κουβέντα. Εκείνη την περίοδο ήμουν υπουργός βουλευτής Ιμαθίας και επειδή βλέπαμε ότι κάποια στιγμή θα πάει όλος ο προβληματισμός στο πού υπάρχει διώκητο το κτίριο ή δεν υπάρχει διώκητο το κτίριο, δεν λέω ότι συμφωνώ ότι αυτό είναι το κυρίαρχο κριτήριο, αλλά επειδή υπήρχε αυτός ο προβληματισμός και με δεδομένο ότι η Μαθία είχε όλα τα άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, και τα γεωγραφικά και τα τοπικά και τα οικονομικά και τα θέματα ανάπτυξη, γιατί πολύ μεγαλύτερο τζίρο και κίνηση υπάρχει στις Μαθίες, έτρεξα πάρα πολύ γρήγορα και στη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες εκείνη την εποχή, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε και εμείς να έχουμε ένα ιδιόκτητο κτίριο και επιτέλους να αξιοποιηθεί η αγορά της Κουλούρα. Σας θυμίζω ότι οι προσπάθειες που γίνονταν τότε δεν ήταν μόνο για το Τελωνείο, αλλά και για το Χημείο, να μεταφερθούν και τα δύο στην αγορά της Κουλούρας. Η οποία βέβαια γνωρίζουμε όλες ποια κατάσταση ήταν και ήθελε πολύ μεγάλη παρέμβαση. Εκείνη την εποχή λοιπόν και με τον πρόεδρο της Αμάλπιας, που ήταν ο τότε αντιπεριφερειάρχης, κ. Καραπαναγιωτίδης, παρουσιάστηκε ότι το κύριο πρόβλημα που μέχρι τώρα δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο ή δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο, ήταν ότι στις χρήσεις της αγοράς της Κουλούρας δεν έχει δυνατότητα φιλοξενίας δημόσιων υπηρεσιών. Αμέσως λοιπόν ανέλαβα μια πρωτοβουλία για να περάσει η νομοθετική τοπολογία, η οποία τελικά έγινε δεκτή από τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, πέρασε, τροποποίησε τον νόμο, μπορούσε από τότε να υπάρξει δυνατότητα με την κατάσταση. Μιλάω για αρχές του 2012, Φλεβάρι του 2012. Μπορούσε από τότε να υπάρχει δυνατότητα μετεγκατάστασης και του Τελωνείου και του Χημείου, όπως χαρακτηριστικά τα περιέγραφα και τα είχα γράψει μέσα στην τροπολογία, αλλά επίσης από τότε είχα προβλέψει. Κάπου χάσαμε την επαφή. Είχατε προβλέψει, κύριε Τόλκα, μας ακούτε? Την λειτουργία του αγροτικού δημοπρατηρίου στην αγορά της Κουλούρας. Δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά, οπότε αν δεν σας ακούω κάτι, να με ξαναρωτήσετε. Μείναμε εκεί στο ότι είχατε προβλέψει, δεν το χάσαμε, είχαμε κάπου ένα κενό στην σύνδεση. Είχατε προβλέψει μετά την υπογραφή της σχετικής ρύθμισης για τη χρήση. Είχατε προβλέψει, μας λέγατε? Είχαμε προβλέψει στην τροπολογία να φιλοξενήσει η αγορά της Κουλούρας τόσο το Τελωνείο όσο και το Χημείο, αλλά και δημόσιες υπηρεσίες, μάλιστα, αλλά επίσης και αγροτικό δημοπρατήριο για το μέλλον. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο απαντήσαμε το πρόβλημα που προβαλόταν ότι υπήρχε, ότι πραγματικά δεν υπήρχαν αυτές οι χρήσεις στην αγορά της Κουλούρας. Αυτό έγινε το Φλεβάρι του 2012. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα έγινε μία συνάντηση μόνο από τις τεχνικές υπηρεσίες της τότε αντιπεριφέρειας. Τότε είμαστε εκεί. Και δυστυχώς, κύριε Βουδούρη, όπως και πολλά άλλα ζητήματα και στον τόπο μας και στην Ιμαθία, ξανά άνοιξε τώρα με αρκετά εις βάρος μας και ήδη να υπάρχει μία προτίμηση, είτε για λόγους πολιτικού, είτε για λόγους του ότι σταμάτησε αυτή η διεκδίκηση, προς το Τελωνείο της Σκύδρας. Και γι' αυτό γίνεται σήμερα όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε, με τις επισκέψεις των αρμόδιων φορέων,
με τις επισκέπτες των γενικών διευθυντών τελωνίων, όπου ουσιαστικά πλέον έχει μπει το μαχαίρι στο κόκαλο και μας λένε ότι είτε πρέπει πολύ άμεσα να το ετοιμάσετε, δηλαδή ουσιαστικά να γίνει το οποίο δεν έγινε εδώ και 2 χρόνια, ενώ είχαμε αυτή τη δυνατότητα, αλλά όχι η τελωνία θα φύγει. Νομίζω ότι αυτή η αποβόληση είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη. Για να τα ονομάσουμε λίγο. Οι οργανωτικές όλες αυτές τις δομές και όλη η προετοιμασία που τον χρόνο τον είχαμε για να τον κάνουμε, τον είχε αρμόδιες φορές, που είναι η Αμάλφια, για να τον κάνει, σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους φορείς φυσικά, με το επιμελητήριο και με τα τελωνία και με τους Δήμους, υπήρχε αυτός ο διαθέσιμος χρόνος, ωστόσο όμως έμεινε αρκετά πίσω. Μάλιστα, σαφέστατο νομίζω είναι αυτό που μας λέει ο κύριος Τόλκας, ενώ έγιναν τα γραφειοκρατικά και τα τυπικά που έπρεπε να γίνουν για να ανοίξουν οι χρήσεις. Γιατί ξέρετε, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί οποιοδήποτε να δει, να πει ότι έχω ένα οικόπεδο, ένα χώρο και πηγαίνω εκεί πέρα και κάνω ό,τι θέλω. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες και στην Ελλάδα είμαστε και αυτές οι διαδικασίες πολλές φορές είναι χρονοβόρες. Παρά τα αυτά, όπως μας είπε ο Άγγελος ο Τόλκας, αυτό το γραφειοκρατικό τελείωσε, αλλά δεν είχαμε τις απαραίτητες ενέργειες από την Αμάλφια. Στην οποία Αμάλφια, κύριε Τόλκα, θέλετε να μας πείτε έτσι λίγο να ακούσουν και οι ακροατές μας ποιοι ήταν, δηλαδή στην ουσία ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Γιατί υπάρχουν οι ευθύνες, έχουν και ονοματεπώνυμο πολλές φορές. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, αυτοί οι οποίοι δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν το θέμα με την αγορά της κουλούρας και τελικά ερχόμαστε εκ των υστέρων και κλαίμε και οδυρώμαστε που φεύγει το τελωνίο. Κύριε Πουδού, αν άκουσα καλά, με ρωτάτε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για όλη αυτή την εξέλιξη. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σας τονίζω και πάλι ότι από τον Φλεβάρι υπήρχε η δυνατότητα, η θεσμική δυνατότητα, η διανόμου δυνατότητα φιλοξενίας των εγκαταστάσεων που συζητάμε εκεί. Και όπως είπατε, και το χημείο έφυγε και το τελωνείο απειλείται. Το Φλεβάρι του 2012, λοιπόν, εμείς περάσαμε την τροπολογία και αυτό υπήρχε σαν δυνατότητα. Σας τονίζω επίσης και σας θυμίζω ότι από τον Μάιο του 2012 εγώ σταμάτησα, έχασα την βουλευτική μου ιδιότητα. Τι είχε πέρα όμως, υπήρχε η Αμάλφια, η οποία μέχρι τότε είχε μπει μπροστά για όλες αυτές τις διεκδικήσεις. Εγώ σε αυτό συμμετέχω από νομαρχιακό σύμβουλο του 2006 και σε όλη την πορεία αυτήν μέχρι τώρα. Η Αμάλφια λοιπόν που είχε μπει μπροστά ήταν αυτή η οποία έψαχνε συνεχώς τους χώρους διεκδίκησης και τρόπους αξιοποίησης της αγοράς της κουλούρας. Και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ήταν αυτή, στην οποία βέβαια συμμετείχαν και άλλοι φορείς στο Διοικητικό της Συμβούλιο, η οποία θα έπρεπε να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζουμε. Βέβαια, φυσικά, έπρεπε να έχει τη στήριξη και όλων των υπόλοιπων φορέων, και δημόσιων, και ιδιωτικών, και βουλευτών, και όλοι να μπορούσαμε να έχουμε στήριξη αυτή την προσπάθεια. Όπως εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι στα μέτρα των δυνατοτήτων μου το είχα κάνει εκείνη την περίοδο. Όχι όμως να φτάνουμε και πάλι όπως σε όλα τα θέματα να λέμε «Α, λύθηκε κάτι, ας το αφήσουμε μωρέ, γιατί μπορεί είτε να μην απειληθούμε ξανά». Μάλιστα. Είναι σαφέστατο. Κύριε Τόλκα, όπως προείπαμε, έχουμε μέσα στην εξέλιξη, στη μέση κουβέντας με τον Δήμαρχο της Βέρειας. Μεταφέρατε τους χαιρετισμούς σας νωρίτερα προς τον Δήμαρχο. Μιας και είμαστε εδώ πέρα λοιπόν και συζητάμε το θέμα αυτό, θα ήθελα να κάνετε λίγο υπομονή να ακούσουμε και μια τοποθέτηση, ένα σχόλιο από τον Δήμαρχο, καθώς μπορεί να μην ήταν Δήμαρχος την περίοδο που συζητάμε, αλλά ήταν αντιδήμαρχος και δεν γνωρίζω. Και Δήμαρχοι, θα προφανώς είχατε μια έτσι σφαιρική εικόνα για το θέμα, οπότε νομίζω ότι αξίζει, γιατί μας αφορά ιδιαίτερα εννοείται ως Δήμο, η απομάκρυση του τελωνίου. Θα ήθελα ένα σχόλιο για να μας πει ή αν τέλος πάντων υπάρχει κάποια ελπίδα πλέον ή αν όλα έχουν χαθεί. Κύριε Πουδουρή, πριν που διακόπτω, ναι, να σας τονίσω όμως ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια ο Δήμος Βέρειας τότε, θα τροπόδησε ότι δημάρχους, συμμετείχε και μάλιστα θετικά προς αυτή την κατεύθυνση την οποία έχω πει. Τα παράληψή μου να μην το πω. Μάλιστα. Ωραία. Το καταγράφουμε λοιπόν. Εγώ θα πω, κύριε Βουδούρη, καλημερίζοντας και τον Άγγελο τον Τόλκα, ότι τα γεγονότα και τα περιστατικά που περιέγραψε ο κύριος Τόλκας πραγματικά έτσι είναι. Αν θέλετε, μετά την τροπολογία του Φεβρουαρίου του 2012, κάτι με υπήρξε ολιγορία και δεν προχώρησε κάπως αυτό το πράγμα. Τώρα, το τι συμβαίνει σήμερα, πράγματι απειλείται σοβαρά. Έτσι.
Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και καταλεγόμενα της Γενικής Διευθύντριας Θελωνίων, αν δεν μπορέσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε μία απάντηση η οποία θα λέει ναι, πράγματι μπορούμε να φιλοξενήσουμε στο χώρο εκεί το Θελωνίο, προφανώς το Θελωνίο θα φύγει σε ένα ήδη έτοιμο, σε ένα υπάρχον κτίριο. Παρά το ότι και ήδη αναγνωρίζουν ότι η Σκίδρα δεν είναι η καταλληλότερη περιοχή. Προφανώς η Κουλούρα είναι η καταλληλότερη περιοχή, αλλά δεν έχει ένα κτίριο έτοιμο. Αυτό είναι και αντικείμενο συζήτησης σήμερα μεταξύ επιχειρηματιών της πόλης, η οποία λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή, προκειμένου να δουν κατά πόσο και οι επιχειρηματίες μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά προς αυτή την κατεύθυνση. Θα έχουμε νεότερα, φαντάζομαι, σε κάποιο χρονικό διάστημα και ίσως να μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Υπάρχει λοιπόν μια συστράτευση γι' αυτό. Όλοι προφανώς αναγνωρίζουμε την σπουδαιότητα της ύπαρξης ενός Θελωνίου και μάλιστα αν αυτό ενισχυθεί και με παραπάνω δουλειά, ερχόμενες, συγχωνευόμενο τέλος πάντων διάφορα Θελωνία εδώ πέρα, εννοείται ότι θα είναι προς όφελος της ημαθίας. Βέβαια, όλα αυτά είναι σπασμωδικές κινήσεις αν δεν έχουν ένα ευρύτερο πλέγμα τα οποία θα τα περιβάλλει για να μπορούν να πούμε ότι έχουμε την τελωνιακή τέλος πάντων διαδικασία, έχουμε και εμπορικά το εκμεταλλευόμαστε και εξαγωγικά κτλ. Είναι όλα αυτά θέματα. Λοιπόν, κύριε Τόλκα, πριν σας αποχαιρετήσω, δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό και να μην ρωτήσω έτσι κάποια πολιτικά θέματα τα οποία σίγουρα θα έχετε να μας πείτε. Καταρχάς, ήσασταν υφυπουργός με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Τώρα ο Γιώργος Παπανδρέου έχει αποχωρήσει, είναι ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος πρόεδρος. Μιλάμε για ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για δημοκρατική παράταξη. Καταρχάς γι' αυτό, εσείς είστε ΠΑΣΟΚ ή δημοκρατική παράταξη? Μ' ακούτε? Ακούει ο κύριος Τόλκας? Κύριε Καμπάνη, δεν με προσέχεις καθόλου. Θα απευθυνθώ, θα κάνω πάρα πολλά παράπονα. Λοιπόν, εντάξει, είναι λίγο δύσκολες οι επικοινωνίες. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, γιατί η ώρα είναι ήδη 12 και 4. Να επιστρέψουμε μετά με τον Δήμαρχο για να τον αποδεσμεύσουμε και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής.